Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Άσε τα κοντινά και εγώ θέλω να πάρω αυτό το κοράλι. Γιατί μου έχεις πει. Καταρχήν πες μου, έφαγες το κοράλι? Ναι, δοκιμάσαμε. Τι πες μου, τι έφαγες? Δοκιμάσαμε διάφορα. Θέλω να πάμε να τα δεις τα βίντεο. Έχει καλαμαράκια, μύδια, έχει φρέσκα ψάρια από τη Χαλκιδική. Εντωμεταξύ, δεν είναι μόνο εστιατόριο, έτσι όπως νομίζει ο κόσμος. Γιατί οι περισσότεροι νομίζαν ότι είναι μόνο εστιατόριο. Είναι και beach bar και εστιατόριο. Έχει και water sports, θέλω να σου πω, για τους τολμηρούς. Μου αρέσουν τα water sports. Ναι. Θέλω να σας πω, όπως θα δείτε και στο βίντεο, γιατί δεν λέμε ψέματα, βρήκαμε κόσμο από την Κύπρο, οι οποίοι έρχονται κάθε χρόνο, ειδικά στην Καλλιθέα, και κάνουν τα μπάνια τους κάθε μέρα, όσες μέρες είναι στην Καλλιθέα, στο κοράλι beach, ναι. Κοκτέιλ, υπέροχα φαγητά, υπέροχα ψάρια μόνο από τη Χαλκιδική. Εγώ θέλω να πω, θα δω Ρένια Ξουζοφύρη να κάνει μπανάνα στη θάλασσα? Δεν θα δεις καμία Ρένια Ξουζοφύρη να κάνει μπανάνα. Καμία. Δεν πειράζει λοιπόν, και τα υπόλοιπα μου είναι ενδιαφέροντα. Πάμε λοιπόν να δούμε. Το beach bar. Όχι, είναι καφέ ρεστοράν. Καφέ ρεστοράν. Κοράλι που βρίσκεται στην Καλλιθέα Χαλκιδικής. Μπορούμε να πούμε και συγκεκριμένα περίπου που βρίσκεται. Η παραλία λέγεται Κοράλι Beach και η παραλία. Α, και η παραλία εκεί Κοράλι μπροστά. Πρέπει να το επισκεφθώ εγώ αυτό πρέπει, το μαγαζί. Πρέπει να πάμε. Είναι υπέροχα όλα. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε το βίντεο. Βρίσκεται εδώ στο καφέ ρεστοράν Κοράλι στην Καλλιθέα Χαλκιδικής. Από ό,τι μπορείτε να δείτε, υπάρχει μια υπέροχη θάλασσα μπροστά μας. Μπορείτε να έρθετε εδώ το πρωί, να κάνετε το μπάνιο σας, να πιείτε τον καφέ σας και στη συνέχεια να έρθετε στο εστιατόριο για να φάτε θαλασσινά κρέατα ή ό,τι άλλο τραβάει η ορεξία σας. Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Είμαστε εδώ με τον κύριο Δημήτρη Ματζαρίδη, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Κύριε Δημήτρη, πόσα χρόνια λειτουργεί εδώ το Κοράλι? Είναι από το 1964. Α, υπάρχει ιστορία. Ξεκίνησε. Ναι, βέβαια. Το 1964 είναι εστιατόριο. Ταβέρνα εστιατόριο. Το beach bar δημιουργήθηκε μετά? Το beach bar έγινε περίπου στο 82-83. Εσείς γιατί επιλέξετε εδώ την περιοχή της Καλλιθέας? Γιατί είμαι από την Καλλιθέα. Α, είστε από εδώ. Από εδώ. Τι προσφέρει το μέρος, εκτός από τη φυσική ομορφιά που όλοι βλέπουμε και όλοι γνωρίζουμε, τι μπορούμε να βρούμε εδώ στο Κοράλι και στο beach bar αλλά και στο εστιατόριο? Στο Κοράλι αυτό που θα βρείτε είναι τα θαλασσινά, κρατικά έχει, δηλαδή ό,τι θέλει κάποιος μπορεί να το βρει φαγόσιμο. Όπως είπα και πριν, μπορεί κάποιος να έρθει από το πρωί εδώ να πιει τον καφέ του, τα κοκτέιλ του στην παραλία. Μπορεί να έρθει να πιει τον καφέ του, μπορεί να έρθει κάτω να κάνει το μπάνιο του, να κάνει τα σπόρο ό,τι θέλει. Έχουμε έκπτωση για τους πελάτες που έχουμε εδώ στην περιοχή μας, εδώ στο μαγαζί δηλαδή. Διαθέτουμε τα πάντα, ό,τι θέλει κάποιος ο οποίος θέλει να περάσει ωραία το Σαββατοκύριακό του. Για πείτε μου έτσι λίγο μια σπεσιαλιτέ που έχει το εστιατόριο. Τι να έρθει να δοκιμάσει ο κόσμος οπωσδήποτε? Τα ψάρια του είναι, επειδή έχει φρέσκα ψάρια, βγάζουν εδώ οι ψαράδες οι ντόπιοι και σούμε και... από άλλο χωριά και να πούμε ότι τα ψάρια είναι της Χαλκιδικής, έτσι? Ψάρια πάντα, ναι. Πάντα είναι της Χαλκιδικής. Εδώ δικά μας ψάρια είναι. Δικά μας ψάρια. Έχει γαρίδες, έχει ποστακούς, αστακούς. Τα πάντα έχει. Πολλά ωραία πράγματα. Τέλεια. Οπότε εσείς να μην ξεχνάτε να προτιμάτε την περιοχή της Καλλιθέας Χαλκιδικής και το Κοράλι Beach και το εστιατόριο αλλά και το beach bar και να καλέσουμε όλο τον κόσμο να έρθει.
Βεβαίως. Το ξέρουν το μαγαζί πολλά χρόνια τώρα. Οπότε έχει το μαγαζί πολλά χρόνια πελάτες σταθερούς. Ωραία. Αν είναι, περιμένουμε και εσάς που δεν είστε σταθεροί πελάτες, να έρθετε για πρώτη φορά να δοκιμάσετε. Αυτοί που δεν μας ξέρουν να έρθουν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Got the words to change a nation, but you're biting your tongue. You spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on, you gotta. Come on, come on, you gotta. Καθόμουν, αγαπητοί φίλοι, βρήκα και δύο παιδιά από πολύ μακριά από την Κύπρο. Είσαι ο Γιώργος. Ο Γιώργος και ο Τάσος. Ο Γιώργος, ο Τάσος λοιπόν ήρθαν εδώ για τις διακοπές τους, έτσι δεν είναι? Και προτιμήσανε την Καλλιθέα Χαλκιδικής και για τον μπάνιο τους φυσικά το κοράλι. Για πείτε μου λίγο, τι σας άρεσε να έρθετε εδώ? Υπάρχει πολύ ωραία παραλία, water sports, υπάρχουν ωραίο μπαράκι, υπάρχουν όλα. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε? Όχι, ερχόμαστε πολύ συχνά. Είναι πάρα πολύ ωραία παραλία, πάρα πολύ ωραίο μαγαζί και περνάμε τέλεια. Γιατί προτιμάτε τη Χαλκιδική? Η Χαλκιδική είναι παράδεισος. Συνδυάζει βουνό, θάλασσα, καλύτερη επιρροχή για καλοκαίρι. Εσύ πόσες φορές έχεις έρθει? Εγώ πάρα πολλές. 6 χρόνια είμαι εδώ, φοιτητής, κάθε χρόνο εδώ είμαι. Κανένα έτσι περίεργο ποτάκι ή κοκτέιλ έχετε δοκιμάσει εδώ στο κοράλι, να μας πείτε? Περίεργο κοκτέιλ? Όλα τα έχουν δοκιμάσει. Όλα περίεργα είναι, έτσι. Λοιπόν, θέλω να μου στείλετε τα χαιρετίσματά σας στην Κύπρο, με τη σειρά. Στη μαμά που μας έχει εδώ, στον μπαμπά, στους δικούς μας που είναι μακριά. Μα να στείλει χαλούμια, παίρνω πτυχίο. Και σε εμάς να στείλει η μαμά. Μαμά και στα παιδιά όλα εδώ, περνάμε τέλεια. Φύγαμε, εγώ είμαι έτοιμος. Λοιπόν, είδατε, από Κύπρο, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, έτσι δεν είναι? Πουθενάλλου. Φύγαμε, έτσι. Βρισκόμαστε εδώ με τη Χριστίνα, η οποία είναι υπεύθυνη για το Beach Bar. Αν δεν κάνω λάθος, είσαι και μέσα από το μπαρ, είσαι και υπεύθυνη για το έτσι εδώ για τα παιδιά και για τα λοιπά. Θα πούμε τώρα, τι θα πούμε τώρα, για πες μου λίγο για το μαγαζί. Γίνεται χαμός καταρχήν, έχουμε βρει πελάτες από Κύπρο, τους μιλήσαμε, έρχονται λέει ειδικά εδώ πόσα χρόνια, 6 μας είπανε. Γιατί τόσο πολύ, για πες. Γιατί τόσο πολύ? Γιατί μας προτιμούν οι πελάτες μας, επειδή είμαστε καλοί, επειδή έχουμε ωραία πράγματα, έχουμε μεγάλη ποικιλία. Είμαστε εδώ από το 64. Η επιχείρηση είναι του μπαμπά, έτσι δεν είναι? Πάνε, τα θαλάσσια σπορ. Ωραία. Εσείς εδώ τι θεωρείς ότι προσφέρετε? Είναι η φυσική ομορφιά του τόπου, είναι η ποιότητα του μαγαζιού, είναι η δική σας καλή διαχείριση? Τι κάνει τον κόσμο να έρχεται? Προσπαθούμε για την ποιότητα. Είμαστε ευλογημένοι με πολύ όμορφο μέρος, ωραία παραλία. Νομίζω δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Κανένα έτσι περίεργο κοκτέιλ θα μας κάνεις να πιούμε? Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Έχει από όλα το κατάστημα, έτσι. Για πες και εσύ, ρώτησε και τον παπά σου, μία σπεσιαλιτέ του εστιατορίου. Τι είναι το καλύτερο που πρέπει να έρθει οπωσδήποτε κάποιος για να φάει στο εστιατόριο? Το εστιατόριο έχει μεγάλη ποικιλία, έχει πολλά ψάρια, φρέσκα ψάρια. Έχει και κρεατικά. Οπότε είναι για όλα τα γνήσεις, ναι. Για όλα τα γούστα, φίλες και φίλοι, κοκτέιλ εδώ, καφέδες, ό,τι θέλετε, η Χριστίνα. Σημασία έχει ότι είναι φρέσκα, όλα είναι φρέσκα. Και νόστιμο. Μια κούκλα η Χριστίνα. Στο παλιό το ταβερνάκι, στο μικρό το μαγαζί,
παρέα και τα πίναμε μαζί. Θα θέλα να ξαναπάμε μες στη βαρύ χειμωνιά και να κάτσουμε στην ίδια, στη γνωστή μας τη γωνιά. Εσύ αλλού κι εγώ εδώ, τα μάτια κλείνω να σε δω. Με τον κύριο Θέμη λοιπόν εδώ, είστε πελάτες του μαγαζιού. Εδώ και πολλά χρόνια. Πόσα, πολλά πολλά. Πάρα πολλά. Δεν πάρα λέμε. Πολλά, 15 χρόνια, δεν έχω πρόβλημα. Ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι εδώ, περνάμε πάρα πολύ όμορφα και για τα παιδιά είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος. Είναι κοντά η θάλασσα, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις αμάξι που είναι πολύ βασικό για μένα και πιστεύω για κάθε οικογενειάρχη με μικρά μωρά. Είναι όλα δίπλα, μετά ανεβαίνουμε πάνω το μεσημεράκι να φάμε, έχει πολύ ωραίο φαγητό, είναι πολύ καθαρά τα παιδιά, προσέχουν το φαΐ τους. Το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο βασικά, έχουν λαϊκή βραδιά. Α, κάθε Σάββατο. Κάθε Σάββατο έχουν λαϊκή βραδιά από τις 8 η ώρα μέχρι όσο τραβήξει. Περνάμε πολύ ωραία. Και τον προηγούμενο Σάββατο που ήμουνα και αυτό, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και έχει και παιδική χαρά να πούμε για τα παιδάκια. Πολύ βασικό για τα παιδιά, έτσι. Πολύ βασικό. Έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Να μπορείτε να φάτε με την ησυχία σας. Ναι, ναι. Έχει εδώ τους καλύτερους σερβιτόρους. Ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό, τι προτιμάτε συνήθως? Εγώ βασικά τρώω ψάρι. Ψάρι, ό,τι ψάρι και να διαλέξει βασικά, μεγάλο μικρό, είναι πολύ νόστιμο. Τα προσέχουν τα παιδιά, τα ψάρια τους είναι ένα και ένα. Και ό,τι φας είναι σημερινό, δεν είναι χθεσινό, πολύ σημαντικό. Οπότε τι λέμε στον κόσμο? Ελάτε στο κοράλι, παιδιά, ελάτε στο κοράλι. Και κάθε Σάββατο είπαμε ελληνική βραδιά. Βγήκανε τα άστρα και οι κοπέλες με τα άστρα σεριανίζουν στην κάτω γειτονιά. Τα παλικάρια παρατάνε τα ζάρια κι ανταμώνουν του δρόμου τη γωνιά. Στου παραδείσου τα μπουζούκια τα μεμπά κι αφού γλεντήσουμε και τα ψιωσαματάς, 7 τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό, ποιο θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. Πώς πέρασα, λες? Χάρηκα. Ζήλεψα τόσο πολύ. Τέλεια ήταν. Τόσο πολύ. Δεσμεύομαι και εγώ λοιπόν να δω στον άντρα της εκπομπής και να ζητήσω να βγάλω συγγνώμη που δεν ήμουν εκεί, ναι, για τα κηρύσματα. Και να πω και κάτι για τα αφεντικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Χριστίνα, στη Μαρία και στον κύριο Δημήτρη, οι οποίοι ήταν εκεί, μας υποδέχτηκαν. Η Χριστίνα είναι υπεύθυνη για το Beach Bar, η Μαρία είναι υπεύθυνη για το εστιατόριο, ο κύριος Δημήτρης είναι γενικά ο ιδιοκτήτης του καταστήματος χρόνια τώρα, από το 1964 όπως ακούσατε. Να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Ένα και να τους ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για όλο το καλοκαίρι. Καλές δουλειές να έχουν και μακάρι να είναι πάντα έτσι γεροί και δυνατοί και να έχουν τόσο κόσμο, mm-hmm, και να έρχεται κόσμος από την Κύπρο αποκλειστικά και μόνο για να κάνουν διακοπές στο μαγαζί τους. Εκεί. Είναι, νομίζω αυτό καταξίωση, είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις. Τίποτα δεν χτίζεται τυχαία. Το έχω πει και θα το ξαναπώ και θα το ξαναλέω. Δεσμεύομαι λοιπόν εδώ στον αέρα τις επόμενες μέρες να έρθω να σας δω και στο Beach Bar Coral. Το επόμενο θέμα νομίζω ότι είναι καθαρά δικό σου.